Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κύριε Ιερώνυμε, σε τε προκατήμενε του Ιερού Συγχρόνου της καθελάδα Αγιωτάτης του Χριστού Εκκλησίας, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα από Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, Κύριε Αμβρόσιε, Σεβασμιοπότητε των Σεπτών Ιεραρχών Χωρία, Τίμιον Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, Οσιότατοι μοναχοί και μοναχές, εξοχότατε Κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εκπρόσωπε της ελληνικής κυβερνήσεως, αξιότιμε Κύριε Βουλευτά Τρίφωνα Αλεξιάδη, εκπρόσωπε της αντιπολιτεύσεως, αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτικών, αυτοδιοικητικών, στρατιωτικών και ελληνικών αρχών και εξουσιών, τέκνα και αδελφοί εν Κυρίω αγαπητά και επιπόθητοι. Αυτούς τους θεσπέσιους λόγους, τους οποίους ο Μέγας Απόστολος των Εθνών και Θεμελιωτής της Αγιωτάτης, Εκκλησίας της Ελλάδος Παύλος, απίθυνε προς τους χριστιανούς της γειτονικής περιακούς του πόλεως της Κορίνθου, με ιερό δέος και βαθία συγκινήση επιτιμώ και εγώ, ο με το έλεος του Θεού και της πνευματοκίνητης ψήφους των σεπτών ιεραρχών της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, αναδεικτής γνήσιος, κανονικός και νόμιμος επίσκοπος και πνευματικός σας ποιμάντορ και προστάτης, να επαναλάβω προς την αγάπη σας αυτήν την ώρα, κατά την οποία τρέμω και χαίρον ανέρχομαι τις ιερές βαθμίδες της επισκοπικής μου καθέδρας, της περιδόξου και θεοστηρίχτου Μητροπόλεως Καλαβρίτων και Αιγιαλίας. Έρχομαι κοντά σας, αδελφοί τίμοι, σι κατυπεροχήν λόγου η σοφίας, ουχή αυτόκλητος, αλλά θεόκλητος, και σφόδρα επιποθών και να καταστώ και δημόκλητος, αλλά συνοχή καρδίας και συστολή πνεύματος διαφορών, διό σας σήμερα ένδοξάτε και θαυμάσια τελεσιουργούνται από το ταπεινό μου πρόσωπο και δοξολογών το υπερήμητο όνομα του Τρισαγίου Θεού. Από του ύψους του επισκοπικού μου θρόνου, που ομοιάζει διεμέ περισσότερο με ικρίωμα σταυρού και ουδόλως με θρόνων εξουσίας και ανέσεων, σας αγκαλιάζω όλους νεαρός και αδελφοποθήτως, στηριζόμενος και εμπνεόμενος από τους λόγους του Κυρίου Σαββαώ, του υπόντος ποτέ εις τον Θεό την προφήτην του το ανδρίζου και ίσκυε και μη φοβού, μη δε διδιάσεις ότι εγώ ο Κύριος σου ο συμπορευόμενος ούμι σε ανώ, ούμι σε εγκαταλείψω. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο δαυσιλός ευλογήσας με εν πάση ευλογία πνευματική, αναφωνώ εκ μέση της δοξολογούσης και ευγνωμονούσης καρδίας προς τον Θεό των Πατέρων ημών, ότι επί εισέμι μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Στέκομαι ενώπιόν σας αδελφοί σήμερον με απόφαση ιερά να εκλαπανηθώ ευχαρίστως ως ιερά πιστιόμενος για την δόξα του Αγίου Θεού, την εστάδια της Φιλοστόργου Μητρός Όλων, Αγίας Ορθοδόξης Εκκλησίας και την καταχριστών προκοπή του καθενός σας προσωπικώς. Ευγνώμενες ευχαριστίες καταθέτω σήμερον ενώπιον του σετού προκατημένου της Αγιωτάτης Εκκλησίας μας, Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου, διώσα η φιλόστοχος καρδία του Ιργάσατο με λόγους και έργα για την ελαχιστότητά μου. Μακαριότατε Πάτερ, εθαυμάστασος όντως επιμή της ευεργεσίας σου και τα ελέη σου. Δεχτείτε παρακαλώ ως ταπεινών αντίδωρων των μεγάλων ευεργεσιών σας προς το ταπεινό μου πρόσωπο την ολότιμον διαβεβαίωση της προς ημάς ηικής, αβαρούς και διακριτικής αγάπης και αποσιώσεως. Παρακαλώ την μη πάψετε να με σκεπάζετε με την Αγία προσευχή σας. Με τα βαθία συγκινήσεως ατενίζω προς το σεπτόν
τη ολκάδο. Επαναλαμβάνουμε όλη την δύναμη τη ψυχή. Όσα ελάλησα κατά την ιεροτάτη στιγμή τη συνεπίστοπων χειροτονία μου. Πανσεβάσμια γέροντα. Έω τόλο θα αγωνιστώ να είμαι για εσά. Υιό ολοπρότιμο και ευγνώμων. Ευχηθείτε για εμένα. Ευχαριστώ από μέσα τη γνωμοσύνη καρδία όλου του επτού ιεράρχε, του φιλαδέρφου διατρέξαντε και διαπλέσαντε γη, θάλασσα και αέρα, για να προσευχηθούν σήμερα για την ελαχιστότητά μου. Ζητώ ω ελάχιστο αδελφό σα τιμιότατη και άγιοι πατεπιμένε την Αγία και την διαβίου προσευχή σα. Ω άφο ευχαριστώ του αξιοπίμου άρχοντε του τόπου και τη πατρίδο μα, του ενδόξου ηγείτορε του στρατού και των σωμάτων ασφαλεία, του ελογημωτά του καθηγητέ, του εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων, τη σπουδάζουσα νεολαία μα, του κατασάρκα συγγενεί και οικείου, τα εισάγγελα συστήματα των μοναχών και τέλο των ευλογημένων λαών, τη ενδόξου επαρχία μα. Άκρο συγκινητική υποδοχή σα και την τιμή προ το ταπεινό μου πρόσωπο. Σα κατασπάζομαι όλου εν κυρίω και σα ευλογώ ευλοφήμω. Το επιμή υπόσχομαι να εργαστώ ευαγγελικώ έω τη τελευταία μου αναπνοή, ώστε να μην σα απογοητεύσω ποτέ. Προσευχηθείτε και εσεί για εμένα. Παλιά εκκλησιαστική παράδοση ορίζει ότι ο νέο επίσκοπος και επιμενάρχης κάθε τοπικής εκκλησίας ευθύστως αν έρθει στην επισκοπική του καθέδρα οφείλει να απευθύνει προς τον πιστευτέντα υπό του Κυρίου τον ιερό, στο ιερό του ομοφόριο λαών λόγους παρακλήστερος, διδαχής και ομολογίας. Κατά την πανεπίσημον αυτήν ημέρα επιβεβαιώνω ως τεντωρία τη φωνή, τη γνώμη και τη αποφάση την απαράκλητον και επιθύνιον αφοσίωσή μου σε όσα η μία Αγία Καθολική και Αποστολική κατά Ανατολάς Ορθόδοξος του Χριστού Εκκλησία πρεσβεύει και διακελεύεται. Μηδέν προσθετής, μηδέν αφαιρών, μήτε των θείων δογμάτων, μήτε των ιερών παραδόσεων. Προσκαλούμε σήμερα από τις νέες αυτής ευθυνοφόρο αποστολικής επάρξεως να υπηρετήσω το εκκλησιαστικό γεγονός ως αποκάλυψη του Θεού, η οποία χωρίς άλλο φανερώνει ότι η Αγία του Χριστού Εκκλησία υπάρχει και εργάζεται για να γεννά τους ουρανοπολίτες, να θεραπεύει τις πληγές της ανθρώπινης υπάρξεως, να νοηματοδοτεί, να φωτίζει, να αγιάζει και να θεοποιεί τον άνθρωπο. Τις τραγικές συνέπειες από τη λύθη του Θεού, να καθαρίσουμε τα στίγματα στο ιερό από τη δράση του βέβαιου, να χωρίσουμε την έξι από τη λατρεία, την διαφθορά από τη διακήρυξη των ιερών της Εκκλησίας πραγμάτων, την γενοδοξία από το αποστολικό έργο, την καταλαλιά από το ενδιαφέρον, τα πρόσκαιρα από την αιωνιότητα, το θράσος από το θάρρος, την υποκρισία από την καλοσύνη, την ιδιοτέλεια από την αγάπη. Οι απερδίδες πραγματικότητες θα αγωνιστώ με την βοήθεια του Θεού να γίνουν οι μόνιμες προτεραιότητες της πειρηματορίας μου. Εύχεστε αδελφοί, εύχεστε πάντες, η αυθεντικότητα της πίστεως, η γνησιότητα του λειτουργικού ήθους, ο ευαγγελισμός του λαού και η αγάπη ως καθημερινή προσφορά να γίνουν κανόνας της διακονίας μου στον ευλογημένο αυτόν τόπο. Επιποθώ να επικεντρώσουμε με όση δύναμη μου χαρίσει ο Θεός το ενδιαφέρον μας στην προσπάθεια διαφυλάξεως της ταυτότητος και ιδιοπροσωπείας του τόπου μας, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από την ένδοξη ιστορία και παράδοσή του. Επιθυμώ διακαώς να εργαστούμε μαζί με τους καλούς ιερείς μας, τον θεοσεβή λαό και
πνευματικού, μορφωτικού και επικοινωνιακού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Με την συγδρομή όλων ημών θα αγωνιστούμε για την ουσιαστική αναβάθμιση της ενωριακής ζωής μέσα στα πλαίσια της Αγίας Λειτουργικής και Αγιαστικής Παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Αυτή η ζωηφόρος παράδοσης της Εκκλησίας εκκινούσα από το Ιερό Συσιαστήριο και καταλήγουσα και πάλι σε αυτό. Έχει την δύναμη να αναπαντήσει ουσιαστικώς στις ειδικές σημερινές συνθήκες και τις καλπάζουσες απαιτήσεις των σύγχρονων καιρών. Με τη συνεργασία την οποία και επιζητώ όλων ανεξαιρέτως των κληρικών μας, τους οποίους αγαπώμεν και τιμώμεν, θα εργαστώμεν από κοινού με φόβον Θεού. Ειλικρίνεια, δικαιοσύνη, εντιμότητα και με οδηγού στην ιερά παραδοσιακή μας παράδοση και τις ανάγκες των καιρών για την κατά Χριστόν καλλιέργεια και την ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του ιερού μας κλήρου. Αυτή η διαβίου πνευματική εργασία ωφελεί πολλαπλώς την Εκκλησία και την κοινωνία και απομακρύνει από τον ιερό περίβολο της Εκκλησίας την φοβερή ασθένεια των καιρών, το ψυχοφθόρο δηλαδή πάραγο της αργολογίας και αργοσχολίας. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε ποιμένες καλοί και διδάσκαλοι αποτελεσματικοί όταν έχουμε να κλινεί προσήλωση στη δογματική ακρίβεια, στο ιεραρχικό πολίτευμα, στην καθαρότητα του βίου και στο εν γέννη ιεροκανονικό επίταγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Της επισκοπικής μου στοργής θα απολαμβάνουν πάντοτε οι ιερατικές μας οικογένειες, οι στυλοβάτες της Εκκλησίας και του έθνους μας. Με βαθύτατο σεβασμό στρέφουμε τη σκέψη μας αυτήν την ώρα σε όλες ανεξαιρέτως τις ιερές μονές και τα άγια προσκυνήματα της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίτων και Αιγιαλίας. Με τις πρεσβείες της κυρίας Θεοτόκου και όλων των τοπικών μας Αγίων έχουμε τον διαταή φόβο να σταθούμε διακριτική βοηθή και ολόθυμοι συμπαραστάτες στο άγιο έργο τους. Με τη συνδρομή όλων και έχοντες υπόψη τον πόνο και τις ποικίλες ανάγκες πολλών ευλογημένων οικοκυριών της περιφερίας μας, θα εργαστούμε για την συστηματική ανάπτυξη, στήριξη και συνέχιση του σπουδαίου φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας Εκκλησίας σε επίπεδο κεντρικής διοικήσεως και ενορίας. Η συστηματική και υπεύθυνη διαπροφώτιση του λαού για τη λύνη αιρέσεων, παλαιών και νεοφανών που κυκλώνουν εσχάτως όλη την Ελλάδα θα αποτελέσει κύρια μέλημά μας. Η επισκοπική μας καρδιά θα πάρεται επίσης καθημερινώς από ειλικρινές πατρικό ενδιαφέρον για όλους τους αδελφούς μας με ειδικές ανάγκες ή δεξιότητες, όπως επίσης και για τους καθιονδήποτε τρόπων αναγκεμένους και αναξιοπαθούντες αδελφούς μας, τις ηρωικές πολύτεκνες οικογένειες, τους άνεργους, τα ορφανά, τα αθώα θύματα της ελπολής, υποκριτής και αδιάφορης κοινωνίας μας. Η μέρημνά μας με τη βοήθεια του Θεού θα στραφεί όλος ιδιαιτέρως και προς την χρυσή ελπίδα του τόπου, την νεολαία μας, τα αγόρια και τα κορίτσια. Ανοίγουμε την πατρική μας καρδιά και τους καλούμε να συγχωρήσουν τις ατέλειές μας και να ζητήσουν τον Χριστό. Να έρθουν στην Εκκλησία του χωρίς προκαταλήψεις, αιμονές κάθε είδους, φόβους και αναστολές. Αλλά δέσμευσή μας είναι να εργαστούμε ώστε στις εκκλησιαστικές νεανικές συνάξεις να καλλιεργείται το ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα, ο ελεύθερος υγιής στοχασμός, η απλότητα, ο διάλογος και η ειλικρίνεια ως προϋπόθεση γνωριμίας και συνάντησή τους με τον Θεό ως πρόσωπο και αγάπη. Ελάτε αγαπητά μου παιδιά, μαζί να χτίσουμε νεανικές συνάξεις, συναντήσεις που θα φωτίζονται από το ηλαρό φως της ακίνητης καρδίλας της Εκκλησίας που καθαρίζει και διαλύει
κούκλα των υπογείων μια ζωής χωρίς νόημα και αξίες και τη σκιά των ψεύτικων παραδείσων που κατοικίε δέχνομος και ιδιωτελώς σας υπόσχονται. Δώστε τις καρδιές σας με εμπιστοσύνη στην Εκκλησία που ζωογονεί και κυβερνά ο ίδιος ο Χριστός και μόνον εκείνος για να σας οδηγήσει με ασφάλεια κοντά του στο μόνο αιώνια νέο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Με πολύ στοργή στρέφουμε προς τον αγαπημένο λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίτων και Αιγιαλίας. Εσύ λαέ του Θεού ευλογημένε που γνωρίζεις να ζωντανεύεις και να κρατάς τις Άγιες Παραδόσεις της πίστεώς μας. Εσύ που με το ευλογημικό σου προσκύνημα κάνεις τους Αγίους μας άμεσους προστάτες και συντρόφους της καθημερινότητος της ζωής σου. Εσύ ο τόσο φιλάγιος, φιλότιμος, φίλεργος, φιλοπρόοδος και φιλόξενος ως πνευματικός σου πατέρας, ποιμένα και προστάτη, γνώριζε καλώς ότι δεν θα φιδώ κόπων και θυσιών για τη δική σου πνευματική ασφάλεια και την κατά Χριστόν οικοδομή. Σήμερα με άφατη συγκίνηση επιστρέφω στον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα και αγαπώ, με απόφαση να μείνω πλέον κοντά σας για πάντα, πατέρας, επίσκοπος, αδελφός. Επιθυμώ μόνο να σας υπηρετήσω με τις ταπεινές μου δυνάμεις, με την ελπίδα του ειδήν αγαθά Κύριου εν τη γη ζώντων. Γι' αυτό αυτοπροσφέρομαι στην αγάπη σας και ζητώ την προσευχή σας. Αγαπητοί μου αδελφοί των ευλογημένων επαρχιών Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, γνωρίζω το μεγάλο δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει η εκούσια παρέτηση του πολυσεβάστου γέροντός μας Μητροπολίτου Αμβροσίου. Θέλω όμως να γνωρίζετε ότι τίποτε από όσα εκείνος με πολύ κόπο αγωνίστηκε να πραγματώσει δεν θα σταματήσει. Όλα θα συνεχιστούν με νέα πνοή, μα πάνω απ' όλα θα υπάρξει ειλικρινής διάθεση για κοινωνία, συνεργασία, συμπόρευση, συλλειτουργία, τόσο με τους σεβασμίους πατέρας και αδελφούς μας κληρικούς που φιλοτίμω ως και με τα πόδου Θεού διακονούν στις ενορίες, όσο και με τους ευλαβούς μοναχούς και τις μοναχές των ιερών μονών μας, τους εντύμους άρχοντες του τόπου μας, αλλά και με τον πιστό και σεβή λαόν μας. Δεν θα προσθέσω ποτέ βάρη στα βάρη σας, μήπως και θεωρήσετε πως η Εκκλησία του Χριστού που διακονώ δεν μπορεί πράγματι να ανακουφίσει τον σύγχρονο άνθρωπο από τα βάρη και τις ενοχές του και να φύγετε απελπισμένη μακριά της. Θα αγωνιστώ ώστε όλοι σας να βρείτε στο ταπεινό μου πρόσωπο επίσκοπο και πατέρα που καταλαβαίνει τις ανάγκες σας, αισθάνεται τους σταυρούς που φέρετε στους ώμους σας και έρχεται όχι ως εξουσιαστής αλλά ως διάκονος Ιησού Χριστού, τύπος κινόμενος των πιστών εν λόγω, εν έργο, εν αναστροφή. Και να γίνει πανεπίσκοπε Κύριε, γύρας υψώνων ηγετευτικάς, δέω μέλθενος φυσής αφάτου την ανθρωπίας και λέγω, δώστε στο καμπάκι φύρμων, επί με λόγω αγαπών, και να ανοίξει του στόματό του προς οικοδομή και κατατισμόν της Εκκλησίας τάφης, εις τη μέρα και προστάτη, εκ προβάτου αναδείξα, το δε λαός τούτο πρότιμο να πολύ και ευγνώμονα, ως αν ακούει σου της Ευαγγελικής Φωνής δια των αξιών ημών, τα σαν πρόποτα και ακολουθούντασι το αληθινό ποιμένη, την επιτυμμένη από λάβη ζωή, την όδος μακαρία και ατελέφητο κέντρο. Η δε χάρη σου, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και η αγάπη